Η επιχείρηση της τρομοκρατικής άρχισε με πολύ μεγάλη μυστικότητα πριν από τρεις ημέρες και ξεκίνησε λοιπόν αυτή η επιχείρηση που μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουν γίνει 6 προσαγωγές υπόπτων, 5 άνδρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο 10ο όροφο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στα γραφεία της αντιτρομοκρατικής και εξετάζονται, ανακρίνονται. Οι ίδιοι αναφέρουν πληροφορίες είναι αρνητικοί. Ο ένας από τα 6 άτομα αυτά είναι παλιός γνώριμος της αντιτρομοκρατικής και στο παρελθόν πριν από περίπου 10 χρόνια είχε απασχολήσει την αντιτρομοκρατική. Ανακρίνεται λοιπόν αυτή την ώρα όπως και οι φίλοι του, καθώς και ακόμα 4 άτομα είναι άτομα που ανήκουν σύμφωνα με την αστυνομία στο χώρο των αντιεξουσιαστών. Να πούμε λοιπόν ότι η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τα άτομα αυτά να έχουν συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, πιθανότητα στον επαναστατικό αγώνα. Τα στοιχεία που έχουν σε βάρος τους έχουν γίνει επιχειρήσεις της αστυνομίας, της αντιτρομοκρατικής, με τη συνδρομή και της ΕΚΑΜ σε σπίτια στα Καλύβια, όπου η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε μία μόνο κατοικία, όπου πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, πήραν διάφορα πράγματα, καθώς επίσης έγινε τα ξημερώματα έρευνα σε μονοκατοικία επίσης στη Νέα Ιωνία. Ενώ αυτή την ώρα γίνεται έρευνα σε σπίτι στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Στο σημείο βρίσκονται και δημιουργίες των ΜΑΤ και συνεχίζει αυτή τη στιγμή η έρευνα. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν τα στοιχεία που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα είναι κάποια στοιχεία, κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις που παραπέμπουν σε προκηρύξεις του επαναστατικού αγώνα. Ενώ όπως μου έλεγαν αστυνομικοί, έχουν βρεθεί και υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτοσχέδων εκρηκτικών μηχανισμών. Η έρευνα συνεχίζεται για να δουν αν βρεθεί οπλισμός σε αυτά τα σπίτια τα οποία ίσως να χρησιμοποιούνταν και για γιάφκες και στα Καλύβια και στην Αιωνία. Ήταν σπίτια τα οποία, όπως είπαμε, ήταν μονοκατοικίες και είχαν πρόσβαση τα άτομα αυτά. Ενώ να πούμε ότι οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να γίνουν και άλλες προσαγωγές, ενδεχομένως να φτάσουν και τις 10 προσαγωγές. Να πούμε ότι στην έρευνα της αντιτρομοκρατικής συμμετέχουν βέβαια και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, 10 εισαγγελείς. Όλο το βράδυ θα συνεχιστούν οι έρευνες και θα δούμε βέβαια τα αποτελέσματα, όλα τα ευρήματα μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και να γίνει εκεί πέρα ανίχνευση και εξέταση για τυχόν αποτυπώματα DNA, να δουν αν ταυτοποιούνται σε τρομοκρατικές επιθέσεις του επαναστατικού αγώνα αλλά και άλλων οργανώσεων. Να πούμε πάντως ότι η αστυνομία κινήθηκε με πολύ μεγάλη μυστικότητα και όπως λένε τουλάχιστον εξωματικοί, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.